είμαστε χαρούμενοι, τι είμαστε χαρούμενοι. Γιατί είμαστε σε έναν τόπο και σε έναν περιβάλλον να εξητήσουμε τον Κύριο και να τον ευχαριστήσουμε για ό,τι έχει κάνει για μας. Γιατί πριν 2.000 χρόνια κάτι έκανε για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο. Και χρειάζεται αυτό να το γνωρίζουμε όλο και πιο πολύ, αλλά όχι μόνο εμείς, και όλος ο κόσμος. Γιατί αν δεν το γνωρίσουμε, θα χάσουμε ό,τι πιο καλύτερο έχει ο Θεός για τον άνθρωπο, για τη ζωή μας. Γι' αυτό και η Νέα Διαθήκη, όλη η Αγία Γραφή είναι η κληρονομιά του Θεού, η Διαθήκη του Θεού. Και σαν πατέρας που είναι ο Θεός, έχει μια Διαθήκη για κάθε άνθρωπο, όπως είναι ένας φυσικός πατέρας. Όταν είναι να φύγει από τη ζωή, τι κάνει, να αφήνει τη Διαθήκη του. Επειδή όμως ο Θεός δεν μπορεί να πεθάνει, απέστειλε το λόγο του, που είναι ο Χριστός. Έγινε άνθρωπος, μπήκε στη διαδικασία του θανάτου, για 3 ημέρες πήγε στον Άδη, μετά αναστήθηκε, έχισε το αίμα του για να μπορεί η Διαθήκη να είναι έγκυρη. Γιατί κάθε Διαθήκη για να είναι έγκυρη πρέπει να υπάρχει θάνατος. Τώρα βέβαια ο Χριστός είναι στα δεξιά του Θεού και προσεύχεται για όλους εμάς. Και τι κάνει ο Χριστός, όταν λέει στη γη εμείς ομολογούμε το όνομά του, αυτή την ώρα λέμε Κύριε στο κοροπή, στεκόμαστε στο όνομα του Ιησού. Εκείνος αυτή την ώρα τι κάνει, μεσητεύει στον Θεό Πατέρα για μας και καλεί τα ονόματά μας. Και λέει τώρα ο Χριστός, Πατέρα προσεύχομαι για το κοροπή, προσεύχομαι για το Δήμο, για τον Γιώργο, δηλαδή καλεί τα ονόματά μας. Και αν εμείς στη γη καλούμε το όνομά του, εκείνος στον ουρανό καλεί το δικό μας όνομα για να πάρουμε χάρη. Γιατί η προσευχή φέρνει χάρη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την χάρη, γιατί η πίστη έχει να κάνει με την χάρη. Και η πίστη είναι μία δύναμη που δημιουργεί. Αν όμως η πίστη εγκλωβιστεί, δεν δημιουργεί. Γι' αυτό σήμερα θα πούμε τι είναι αυτό που κλείνει την πίστη και σταματάει να δημιουργεί. Γιατί υπάρχει ένας εχθρός της πίστης που είναι το πνεύμα της πλάνης, ο διάβολος. Που το πνεύμα της πλάνης θέλει να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό. Για να μην καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο σημαντικό είναι το σχέδιο του Θεού για τον κάθε άνθρωπο και να μπορέσει να πάρει το δώρο της αιώνιας ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Και πριν ξεκινήσουμε να πω και εγώ 2 λόγια προσευχής όπως είμαστε, Πατέρα Ουράνιε, θέλουμε Κύριε το δικό σου λόγο σήμερα, μίλησέ μας Κύριε και άγγιξε βαθιά την καρδιά μας Κύριε και ο λόγος σου να φέρει επάνω μας αλλαγή και ελευθερία στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Κύριε. Mm. Και ξέρετε πριν 2.000 χρόνια ένας άνθρωπος στο Θεό Απόστολος Παύλος ήρθε εδώ στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, στον Άριο Πάγο, στην Πλάκα, στο Οδυσσείο και έκανε μια μεγάλη διακήρυξη. Και είπε ότι ο Θεός είναι πνεύμα, μέσα σε αυτό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Που σημαίνει ο Θεός είναι πανταχού παρόν είναι. Τι είναι ο Θεός, είναι πανταχού παρόν είναι. Και είναι πανταχού παρόν για ένα σκοπό, να συναντηθεί με τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Δηλαδή κάποιος και στον κοροπή μπορεί να βρει τον Θεό. Και στην, ξέρω εγώ, και σε ένα νησί μπορεί να τον βρει, είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να τον βρούνε τον Θεό, κάποιος τους κλέβει την επαφή. Η επιθυμία είναι όλοι να βρούνε τον Θεό και να μπορέσουν να έχουν μία θαυμαστή επικοινωνία μαζί του. Για να διαβάσουμε κάτι. Είναι 1496 σελίδα. Είναι πράξεις των Αποστόλων. Και να προχωρήσουμε στο 17 κεφάλαιο. Και στο 28 εδάφιο. Ένα κομμάτι μετά προχωρήσουμε λιγάκι. Πράξεις 17 κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, 28. Το είπα, το βρήκαμε, για να το δούμε λιγάκι. Στο 28, το βρήκαμε. Επειδή μέσα σε αυτό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως και μερικοί από τους ποιητές σας είπαν, εφόσον και δικό του γέννημα είμαστε, αφού λοιπόν είμαστε γέννημα του Θεού, δεν πρέπει να νομίσουμε τον Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσάφι, ασύνη, πέτρα χαραγμένη, μη τέχνη και επινόηση ανθρώπου. Παραβλέποντας λοιπόν ο Θεός στους καιρούς της άγνοιας, παραγγέλνει τώρα σε όλους τους ανθρώπους οπουδήποτε κι αν είναι να μετανοούν,
επειδή προσδιορίσε μία ημέρα κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη διαμέσου ενός άντρα που τον διόρισε και έδωσε γι' αυτό βεβαίωση σε όλους αναστέλλοντάς τους από τους νεκρούς. Τι λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος? Ότι ο Θεός λέει παραγγέλνει σε όλους τους ανθρώπους να έρθουν κοντά του καθώς θα μετανοήσουν. Και τέλθε και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, στον Άρειο Πάγο. Και ο κάθε άνθρωπος είναι δεκτός από τον Θεό. Και δεν πρέπει να κάνουμε τον Θεό κάτι, ας πούμε, που είναι κάτι, ένα έργο ανθρώπινο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και ο καθένας μπορεί να βρει τον Θεό διαμέσου της πίστης στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Θεός στο τέλος τι γίνεται, θα κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Όλοι θα βρεθούν κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Και επειδή κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί από τα έργα του, από την προσπάθειά του, από την καλοσύνη του, αν μπορούσαμε να δικαιωθούμε από τη δικιά μας καλοσύνη, δεν υπήρχε λόγος να σταυρωθεί ο Χριστός. Σίγουρα και αυτά τα στοιχεία καλά είναι για τον Θεό, τα δέχεται, αλλά δεν μπορούν να φέρουν δικαιοσύνη και λύτρωση στον άνθρωπο. Και καθόρισε επιστροφή για τον κάθε άνθρωπο διαμέσου του Χριστού. Και σίγουρα μπορεί να πει κάποιος, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να βρει τον Χριστό σήμερα? Πού βρίσκεται τον Χριστό σήμερα? Είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός φρόντισε ο λόγος του να είναι σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ελλάδα, ώστε σε κάθε σπίτι που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο να μπει ο Χριστός μέσα. Και όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και διαβάζουν το λόγο του Θεού, τότε έρχονται σε επαφή με τον Χριστό και τον Άγιο Θεό. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, δεν είναι επινόηση κάποιου έργου ανθρώπινου. Είναι πνεύμα ο Θεός. Και ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, έχει πνεύμα μέσα. Και το πνεύμα του δεν μπορεί να χαθεί, είναι κάτι που ζει για πάντα αιώνια. Και επιθυμεί το δικό του πνεύμα να έρθει σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι Άγιο Πνεύμα, ξεχωριστό πνεύμα. Και προσκαλεί ο Θεός όλο τον κόσμο να το συναντήσει. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αθήνα, στο Κοροπίστα, άπαντες. Κάθε σπίτι, κάθε γειτονιά, ο καθένας λέει παραβλέπει τους καιρούς τους παρελθόντος. Συγχωρεί ο Θεός στο παρελθόν. Γιατί άπαντες μπροστά στο Θεό είμαστε ένοχοι, παραβάτες είμαστε. Και ο Θεός τι κάνει, συγχωρεί το παρελθόν δια του Χριστού. Πώς συγχωρεί το παρελθόν? Δια του αίματος του Ιησού. Και παραγγέλνει σε όλους τους ανθρώπους να τον πλησιάσουν. Αν ο κόσμος δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό, κάτι γίνεται. Κάποιος τους κρύβει τον δρόμο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η θύρα. Στην ουσία, αφού ο Χριστός είναι ο λόγος, είναι η θύρα, το άνοιγμα. Όταν ακούς το Ευαγγέλιο, το διαβάζεις, δημιουργείται ένα άνοιγμα στην καρδιά σου και γνωρίζεις τον Θεό. Δημιουργείται μέσα σου πίστη για να μπορείς να συναντήσεις τον Θεό. Γιατί ο λόγος του Θεού γεννάει πίστη στην καρδιά μας, είναι. Και τότε η πίστη μας έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Επομένως δεν πρέπει κανένας άνθρωπος να αναρωτιέται ο Θεός με αγαπάει. Ο Θεός θέλει να με ακούσει. Ο Θεός θέλει να επέμβει στη ζωή μου. Ο Θεός θέλει να απαντήσει την προσευχή μου. Ο Θεός θέλει. Γιατί λέει συγχωρεί όλο το παρελθόν και μας δέχεται. Όχι απλά μας δέχεται, μας δίνει και μια διαθήκη, μια κληρονομιά. Και καθώς γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, αποκτάμε δικαίωμα στην κληρονομιά του Θεού. Αποκτάμε πίστη στην κληρονομιά του Θεού. Και το πρώτο δικαίωμα στην κληρονομιά του Θεού είναι η αιώνια ζωή. Ο πιστεύων σε μένα μεταβαίνει εκ του θανάτου στη ζωή. Ο πιστεύων σε μένα κι αν αποθάνει θα ζήσει, λέει ο Θεός. Τι θέλει να πει ο Λόγος του Θεού, ότι ο άνθρωπος δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μπορεί να πεθαίνει φυσικά, αλλά πνευματικά δεν χάνεται ο άνθρωπος. Έχει μια αιώνια πορεία, υπάρχει ένα αιώνιο σχέδιο με τον Θεό και σε αυτό μπορεί να επενδύσει ο κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό λέει και στη γραφή μέσα, όσοι έχουν κοιμηθεί, τους αναφέρει κοιμηθέντες. Έχουν ησυχάσει, έχουν αναπαυτεί, αφήσαν αυτό το σκήνομα και μεταβήκαν σε ένα άλλο περιβάλλον. Και περιμένουν να εξελιχθεί το σχέδιο του Θεού κατά πάντα στη ζωή τους. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Ο Θεός χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα για να μεταφέρει τη Νέα Διαθήκη.
Και ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο και ίδρυσε την πρώτη ελληνική εκκλησία σε αυτό το έθνος. Έχουμε κληρονομιά σαν χώρα έχουμε. Και πρέπει μέρα και νύχτα να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την Άγια κληρονομιά που έχει μέσα πίστη, έχει αλήθεια για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Το ερώτημα είναι το πνεύμα της πλάνης, ο διάβολος. Πώς εμποδίζει τους ανθρώπους να συναντήσουν τον Θεό, αφού είναι πανταχού παρόνηθος. Είναι πανταχού παρόνηθος. Ο Θεός εργάζεται, δια του Λόγου εργάζεται. Όποιος επικαλεστεί το όνομά Του, δια του Λόγου σώζεται. Το πνεύμα της πλάνης έχει μια μεθοδία, κάνει τους ανθρώπους να μην επικαλούνται το όνομά Του, να μην επικαλούνται το Λόγο Του. Αν δεν επικαλεστούν το Λόγο Του, δεν γίνεται σύνδεση, δεν γίνεται επαφή. Αν δεν επικαλεστούν το όνομα του Ιησού, δεν γίνεται επαφή. Τα πάντα είναι δια του Λόγου. Και στην ουσία τι γίνεται οι άνθρωποι, γίνονται αρνητικοί προς το Λόγο του Θεού και λένε, α, αυτό το βιβλίο είναι ένα κοινό βιβλίο. Όταν εμείς θεωρήσουμε ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα κοινό βιβλίο, χάνεται η χάρη. Και τότε δημιουργείται ένα κλείσιμο, κλείνουμε. Και όταν λέει ο άνθρωπος κλείσει, κλείνει και ο Θεός. Όταν εγώ πω, Κύριε, ναι, αυτό το βιβλίο είναι το δικό σου βιβλίο, είναι η δικιά σου φωνή, ανοίγω εγώ και ανοίγει και ο Θεός. Και τότε γίνεται σύνδεση με την χάρη. Αν εμείς κλείσουμε, θα κλείσει ο Θεός. Κλείνουμε από άγνοια. Και το πνεύμα της πλάνης κοροϊδεύει τον κόσμο και κλείνουν οι άνθρωποι. Και τρέχουνε δεξιά-αριστερά να βρουν τη λύση. Η λύση είναι κοντά στον κάθε άνθρωπο. Γιατί σήμερα η Αγία Γραφή είναι σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρα και μπορεί ο καθένας να ακούσει το Λόγο του Θεού, μπορεί ο καθένας να εξητήσει το Λόγο του Θεού και μπορεί ο καθένας να έρθει σε επαφή με τον αληθινό Θεό για να μπορεί να αποκτήσει μία πνευματική σύνδεση. Και τότε δημιουργείται χάρη. Όταν εμείς κάτι το ακυρώσουμε, σταματάει, κλείνει. Γι' αυτό η πίστη δουλεύει με τα λόγια μας δουλεύει. Πώς δουλεύει η πίστη μας, με τα λόγια μας δουλεύει. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε, το ακούμε και μπαίνει μέσα μας. Και κάθε φορά που το ακούμε και μπαίνει μέσα μας, ή κλείνει ή ανοίγει. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν δύο είδη σπόρου. Υπάρχει ο σπόρος του Θεού που είναι σπόρος ανάτασης είναι. Και αυτό το Ευαγγέλιο έχει μέσα ανόρθωση. Τι είναι το Ευαγγέλιο, καλή αγγελία. Παίρνει τον άνθρωπο που είναι πεσμένος και τον σηκώνει. Και υπάρχει ο λόγος του κόσμου που έχει καταδίκη. Δεν υπάρχει μεσαία λύση. Και αυτό θα πούμε και κάτι που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό που καταδικάζει δεν έχει χάρη μέσα. Αυτό που καταδικάζει έχει κρίση, έχει κλείνει ο Θεός, κλείνει. Έχει κρίση. Αυτό που σηκώνει έχει χάρη. Το Ευαγγέλιο όσο πιο πολύ φυτεύεται μέσα και μας ανορθώνει, ελευθερώνει την καρδιά μας, τότε στο στόμα μας έχουμε πάντα ένα λόγο χάρης. Έχουμε ένα λόγο που ανορθώνει και όταν ο δικός μας λόγος ανορθώνει, κτίζει την πίστη μας. Και αυτό λέει η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλά παραδείγματα. Αν εγώ, ας πούμε, έχω 10 λογαριασμούς στο σπίτι, το ρεύμα, το νερό, το άλλο, και λέω κάθε μέρα, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πληρώσω ποτέ αυτά. Το μιλάω, το ακούω και το φυτεύω. Και μετά θα γίνουν βουνά αυτά και θα έχω τεράστια δυσκολία να τα ξεπεράσω. Είναι παράδειγμα αυτό. Αν εγώ λέω ότι αυτό το πρόβλημα όλοι θα το νικήσουνε, εγώ δεν πρόκειται στη ζωή μου να το νικήσω αυτό. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το νικήσω αυτό. Γιατί αυτό που μιλάω, αυτό ακούω και φυτεύεται μέσα. Όσο πιο πολύ ο Χριστός μεγαλώνει μέσα μας, ο λόγος γίνεται ανορθωτικός γίνεται. Γιατί η χάρη είναι πιο δυνατή από την αμαρτία και την πλάνη. Αν εγώ πω κάτι, ξέρετε κάτι, στο κοροπή, ποτέ δεν πρόκειται οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό πνευματικά. Δεν θα γίνει αυτό γιατί δημιουργείται άρνηση. Αν εγώ λέω ότι στο κοροπή οι άνθρωποι θα γνωρίσουν τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι καλός, αγαπάει τους ανθρώπους,
έχει ένα καλό σχέδιο για όλους, τότε η πίστη μας μπορεί να συλλάβει το αύριο του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός έχει μια μεγάλη μερίδα χάρης και αγάπης για όλο τον κόσμο. Τεράστια μερίδα χάρης. Είναι μπροστά είναι. Και πρέπει η πίστη μας να το συναντήσει. Αν εγώ λέω, γι' αυτό σήμερα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θέλει πιο πολύ προσευχή από όλους. Ποια είναι αυτή η μερίδα ανθρώπων? Είναι οι κυβερνώντες. Η κατάρα που έχουν φάει οι κυβερνώντες είναι πέρα από κάθε περιοχή. Ατελείωτη κατάρα είναι. Τους καταργούνται ημέρα και νύχτα ο κόσμος. Ποιος τους βάζει και τους καταργούνται? Δεν τους βάζει ο Θεός. Τους βάζει το πνεύμα, το κακό, και τι βάζουνε πάνω? Τους βάζουν κακό λόγο, κακό σπόρο, που είναι κακό, είναι κατάρα. Και τότε δημιουργείται πάνω τους σύγχυση, δημιουργείται πάνω τους κόντρα, δημιουργείται πάνω τους ταραχή, δημιουργείται πάνω τους κάτι κακό, γιατί παίρνει ο διάβολος. Και δεν μπορούν αυτοί να συνεργαστούν για να κάνουν κάτι που είναι καλό για τον κάθε άνθρωπο και για τη ζωή μας. Επομένως, το πνεύμα της πλάνης κλέβει τη χάρη. Καθώς οι άνθρωποι μιλάνε κακά. Όταν εμείς λέμε, Κύριε, ευλογούμε τα κόμματα στη Βουλή και προσευχόμαστε κάθε διαφορά που έχουν να συνεργαστούν εκείνοι. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι έχουν ένα κοινό σκοπό να εργαστούν για τη χώρα μας. Και εσύ να πάρεις το κακό από πάνω τους και βάζουμε πάνω τους λόγο χάρης, λόγο σοφίας, λόγο αλήθειας, λόγω πληροφορίας, τότε θα επιτρέψουμε την χάρη του Θεού. Θα επιτρέψουμε το Άγιο Πνεύμα να πάει επάνω τους και να τους κάνει να συνεργαστούν αρμονικά. Γιατί το Άγιο Πνεύμα κινείται από τα λόγια μας κινείται. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα λέει είναι ο παράκλητος, αυτός που βοηθάει την Εκκλησία να κάνει το σχέδιο του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα εργάζεται από την πίστη και από τα λόγια μας εργάζεται. Επομένως, κάθε φορά που σπέρνουμε, πρέπει να πάρουμε έναν καλό σπόρο. Και ο καλός σπόρος του Θεού έχει κάτι, έχει Χριστό μέσα. Δεν υπάρχει σπόρος του Θεού χωρίς Χριστό. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του, για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος, αλλά ο καθένας που θα τον δεχθεί, μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή και δεν έρχεται σε κρίση. Επομένως, ο καλός λόγος πρέπει να έχει μια πηγή, Χριστό να έχει. Όσο εγώ αντλώ από τον Χριστό, τότε έχω χάρη στην καρδιά και στο στόμα μου. Και τότε εγώ ανοίγω και ανοίγει και ο Θεός. Αν εγώ κλείσω, κλείνει και ο Θεός. Έχω κλειστό πνεύμα. Όταν έχω κλειστό πνεύμα, έχω κλειστό λόγο. Δεν μπορεί να έχω ανοιχτό πνεύμα και να έχω, να έχω ανοιχτό πνεύμα και να έχω κλειστή πίστη. Δεν γίνεται. Αυτά πάνε μαζί πάνε. Επομένως, ο λόγος έρχεται από τον Θεό έρχεται. Παίρνουμε χάρη από τον Χριστό παίρνουμε. Για να μπορούμε να βάλουμε στην καρδιά μας τη δικιά του χάρη, γιατί ο Θεός είναι κυρίαρχος. Έχει παντού τρόπους να βοηθάει τον άνθρωπο. Παντού έχει. Αν πούμε ότι η αμαρτία είναι πιο δυνατή από τη χάρη, είναι μια τεράστια απιστία. Και αυτό έχει ένα ωραίο κλειδί να δούμε σήμερα, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Για να πάμε στον Ιάκωβο, που είναι 1662 σελίδα είναι. Είναι στο 5 κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο, Ιάκωβος. 1662 σελίδα, το βρήκαμε. Ιάκωβος 5 κεφάλαιο, Ιάκωβος 5. Και στο 16 εδάφιο, ναι. Το βρήκαμε. Έχει ένα κλειδί, έτσι, να πάρουμε έτσι στο πνευματικό κομμάτι του Λόγου. Το βρήκαμε όλοι. Έλα να το δούμε λιγάκι. Να εξομολογείς το ένα στον άλλο τα πτέσματά σας και να προσεύχεις το ένα στον άλλο για να γιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου που γίνεται έθερμα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής για εμάς και προσευχήθηκε έθερμα για να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη για 3 χρόνια 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη βλάστησε τον καρπό της, λέει. Τι λέει, όταν μαζεύονται οι χριστιανοί, λέει, να εξομολογούνται, να μοιράζονται τα προσωπικά τους πράγματα. Γιατί στο μοιρασμό, όταν ένα πρόβλημα το κρατάς, θα σε νικήσει. Όταν ένα πρόβλημα το μοιράζεσαι με τα αδέρφια, με την Εκκλησία, θα το νικήσεις.
Γι' αυτό σήμερα ζούμε στην εποχή που ο διάβολος κλείνει τους ανθρώπους στον εαυτό τους. Κλείνει τους ανθρώπους στο πρόβλημά τους και δεν μπορούν να τον νικήσουν. Όταν όμως ερχόμαστε σε κοινωνία σαν παιδιά του Θεού, μοιραζόμαστε τα προβλήματά μας. Μοιραζόμαστε τις καταστάσεις που έχουμε μέσα, εξομολογούμαστε ή φέρνουμε στον Θεό αυτά που έχουμε μέσα μας και τότε τι γίνεται, υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Και λέει να προσεύχεις το ένα σε τον άλλο και να θεραπευτείτε, λέει. Και πολύ ισχύει η προσευχή που γίνεται ένθερμα από την καρδιά. Γιατί ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς με τις ίδιες αδυναμίες που μπορούσε σάρκα ο Ηλίας. Και ήταν και στην Παλιά Διαθήκη, σε ένα κομμάτι πιο κάτω από εμάς. Εμείς είμαστε στη Νέα Διαθήκη. Και προσευχήθηκε, λέει, και δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες. Και μετά ξαναπροσευχήθηκε ζεστά από την καρδιά του και έβρεξε ο Θεός, έριξε βροχή. Τι θέλει να πει εδώ πέρα, όταν εμείς προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, θεραπευόμαστε. Τι σημαίνει θεραπευόμαστε? Αυτό που εμείς ευχόμαστε, θεραπεύει τη ζωή μας. Γιατί αν δεν ευχόμαστε, θα κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν 2 σπόροι, η ευχή και η αιχμαλωσία. Αν δεν ευχόμαστε, θα αιχμαλωτίζουμε. Δεν υπάρχει μεσαία λύση. Υπάρχει ο αρνητικός λόγος και ο θετικός. Στην ουσία ο Θεός έστειλε τον Χριστό τι είπε, δηλαδή πνευματικά, ευχήθηκε. Και λέει ανθρωπότητα να ευλογηθείς με τον Χριστό, ευχήθηκε. Ανθρωπότητα να συγχωρεθείς με τον Χριστό, ευχήθηκε. Ανθρωπότητα να συμφιλειωθείς με τον Χριστό, ευχήθηκε. Ανθρωπότητα να νικήσεις την αμαρτία με τον Χριστό, ευχήθηκε. Στην ουσία ο Χριστός έχει ευχή μέσα, την ευχή του Θεού έχει. Όταν εγώ εύχομαι και λέω Κύριε ευλογώ την Τουρκία, όχι τι σημαίνει την ευλογώ, όταν εγώ ευλογώ. Όταν μιλάω χάρη μέσα στη χάρη υπάρχει όλο το σχέδιο του Θεού. Τότε ο Θεός θα ελέγξει την Τουρκία για αυτό που κάνει. Αν εξασκεί κακή πίεση στη χώρα μας. Ευλογώ την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την κάθε χώρα, εύχομαι Κύριε. Το δικό σου θέλημα που είναι αγαθό και όχι παράλογο, το θέλημα του Θεού δεν είναι παράλογο. Τότε αυτό που εύχομαι εγώ για την Τουρκία, την Αλβανία, γυρίζει στη χώρα μου. Αυτό που εγώ εύχομαι για αυτούς γυρίζει στην καρδιά μου. Όταν εγώ εύχομαι για κάθε άντρα, για κάθε γυναίκα, γυρίζει μέσα μου. Κάνει την πίστη μου να δημιουργεί. Κάνει την πίστη μου να συλλαμβάνει το θαύμα του Θεού. Κάνει την πίστη μου να συλλαμβάνει την απάντηση του Θεού. Γιατί εγώ κτίζω την πίστη μου, δημιουργικά την κτίζω. Και λέει να ευχόμαστε, και αυτό εδώ πέρα δείτε έχει φέρει η Γεωργία 2 κουτιά. Έλα Λονίδα λοιπόν. 2 κουτιά και πρέπει να τα γεμίσουμε αυτά τα κουτιά. Βγάλε το ένα κουτί το κάτω που έχει τα πολλά έτοιμα. Κάλεξε το λίγο έξω. Άνοιξε το καπάκι. Βλέπετε μας αντίστοιχοι. Αυτά είναι αιτήματα είναι. Εγώ κάθε εβδομάδα τι κάνω, οτιδήποτε ανάγκες βλέπω στη εβδομάδα, στη ζωή μου, έρχομαι εδώ πέρα και λέω, ο Παναγιώτης θέλει προσευχή. Μαρία χρειάζεται προσευχή. Και επενδύω στο ταμείο της Εκκλησίας. Και βάζω τα αιτήματα. Και όταν έρχομαι εδώ πέρα τι κάνω, λέω, Κύριε, εύχομαι για όλους αυτούς τους ανθρώπους σωτηρία, προμήθεια για το σπίτι τους, προμήθεια για τη ζωή τους και αυτό θα γυρίσει σε μένα, στο σπίτι μου, στη ζωή μου. Και εκεί μέσα έχουμε την Ελλάδα, έχουμε τα έθνη, έχουμε το Ισραήλ, έχουμε την Ευρώπη, έχουμε την Αμερική, έχουμε τα κόμματα, έχουμε τους κυβερνώντες, έχουμε αυτούς που αγαπάνε τον Θεό, έχουμε αυτούς που δεν αγαπάνε τον Θεό και ευχόμαστε για όλους. Επομένως, η ευχή που κάνουμε κάνει την πίστη μας να δημιουργεί. Κάνει την πίστη μας να πιστεύει στο υπερφυσικό θαύμα του Θεού. Γιατί αν εμείς βάλουμε κάτι άλλο μέσα μας, σταματάει η πίστη μας να δουλεύει. Σταματάει η πίστη μας να δημιουργεί. Και προχωρά στον δρόμο και λέει συνέχεια, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι θα μου συμβεί εμένα. Και ξαφνικά σου συμβαίνει κάτι αρνητικό. Γιατί έχει μπει μέσα. Πρέπει να φυτεύουμε μέσα μας. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον σοφό. Ερχόμαστε να πάρουμε το Λόγο του Θεού, ώστε να κτίσουμε την πίστη μας και να μπορούμε να ευχόμαστε. Γιατί στους τελευταίους χρόνους θα γίνουν 2 πράγματα. Θα πέσει πολύ κατάρα στον κόσμο.
και πέφτει πολύ κατάρρευση στον κόσμο. Σύγκρουση δια του λόγου. Κόντρα Ευρώπης, Αμερικής, Ρωσίας, σύγκρουση. Θα πέσει πολύ κατάρρευση στα πολιτικά κόμματα. Σύγκρουση. Θα πέσει πολύ κατάρρευση στις σχέσεις αντρών και γυναικών στα σπίτια. Και αυτό για να σπάσει χρειάζεται πολύ ευχή. Και όταν η ευχή έρχεται, τότε η πίστη μπορεί και πιστεύει στο υπερφυσικό θαύμα του Θεού πιστεύει. Και τότε η πίστη κάνει τον Θεό και κινείται. Γιατί λέει η Γραφή ότι χωρίς πίστη δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Και όλοι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πίστη, αλλά δεν έχουν γιατί κάποιος τους κλέβει τη χάρη. Κάνει τους ανθρώπους να μιλάνε αρνητικά για το αύριο τους. Κάνει τους ανθρώπους να μιλάνε αρνητικά για το Ευαγγέλιο. Και τότε παγιδεύεται η καρδιά μας και η πίστη μας και δεν μπορούμε να δούμε την απάντηση του Θεού για το αύριο στη ζωή μας. Γι' αυτό παίρνουμε χάρη από τον Χριστό. Παίρνουμε. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο χάρη, μόνο ο Χριστός φέρνει χάρη. Παίρνουμε χάρη για να τη βάλουμε στην καρδιά μας και στην πίστη μας. Και η Γραφή λέει τα πάντα δυνατά στο πιστεύοντα. Η Γραφή λέει θα σας πάω από δόξα σε δόξα. Η Γραφή λέει θα σας πάω από νίκη σε νίκη. Η Γραφή λέει ότι η δόξα του εσχάτου οίκουν μεγαλύτερα του πρώτου. Η Γραφή λέει ότι εγώ θα σπάσω κάθε ζυγό και κάθε φορτίο. Γι' αυτό την Τετάρτη κάναμε ένα ωραίο μάθημα για τον Ιακώβ. Μετά ο Θεός τον ονόμασε Ισραήλ. Τι σημαίνει Ισραήλ, δυνατός σε ισχύ. Ισραήλ σημαίνει το χέρι του Θεού ήταν επάνω στον Ισραήλ. Και ο Ιακώβ είδε ένα όνειρο στη Βεθήλ. Ξάπλωσε λέει να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί σε ένα βράχο. Και αυτός ο βράχος είχε και μικρές πέτρες που είναι ο Χριστός. Και εκεί ο Θεός του έδειξε ένα όνειρο. Μία σκάλα που από τη γη ανέβαινε στον ουρανό. Και ήταν σκάλα, σκαλοπάτια ήταν. Που σημαίνει η πνευματική σου είναι σκαλοπάτια, σκαλοπάτια. Και αυτό που σε βοηθάει να ανέβει σκαλοπάτι, σκαλοπάτι είναι ο λόγος του Θεού και η ανάπαυση στον Χριστό, σε βοηθάει. Και τότε έρχεται χάρη όπως έρχεται χάρη στον Ιακώβ και είδε το όνειρο. Το όνειρο είναι αποκάλυψη. Ο λόγος του Θεού είναι πηγή αποκάλυψης. Έχουμε σχέση με την Αγία Γραφή για να πάρουμε αποκάλυψη, να πάρουμε φως, να πάρουμε σοφία, να πάρουμε χάρη, να πάρουμε τη δύναμη, να πάρουμε το χρήσμα μέσα. Και καθώς εμείς έχουμε σχέση έρχεται η αποκάλυψη. Και ανεβοκατέβαιναν οι άγγελοι. Που σημαίνει οι άγγελοι είναι παράδειγμα ταπείνωσης είναι. Και αυτό λέει κοντά σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο υπάρχουν άγγελοι. Αλλά δεν αυτοπροβάλλονται. Είναι όντα σεμνότητας. Και εμείς ανεβαίνουμε αυτή τη σκάλα καθώς η χάρη του Θεού μας βοηθάει να ανέβουμε. Γι' αυτό σε κάθε σκαλοπάτι υπάρχει διαφορετικό επίπεδο αποκάλυψης. Διαφορετικό επίπεδο πίστης. Διαφορετικό επίπεδο έκφρασης και εμείς επιθυμούμε να ανέβουμε. Και η χάρη του Θεού είναι δυνατή να μας βοηθήσει. Έλατε όμως που δεν είναι όλος ο κόσμος ανοιχτός να ανέβει. Και αφού δεν είναι ανοιχτός να ανέβει, κάποιος πρέπει να βοηθήσει τον κόσμο να ανέβει. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε τους ηγέτες στην Εκκλησία του, έβαλε τους επισκόπους στην Εκκλησία, έβαλε το λαό του για να μπορέσει το ένα κομμάτι να βοηθήσει το άλλο. Έβαλε την Εκκλησία να βοηθήσει τους κυβερνώντες. Έβαλε την Εκκλησία να βοηθήσει τον κόσμο, καθώς η Εκκλησία παίρνει σοφία. Η σοφία, γι' αυτό λέει, όποιος δεν φταίει σε λόγο, είναι τέλειος άντρας. Χριστός σημαίνει σταυρό στο στόμα μας. Σταυρό στο στόμα. Ξέροντας ότι μέσα από την καρδιά μου ξεκινάνε όλες οι εκβάσεις της ζωής ξεκινάνε. Και αυτό που εγώ φυτεύω μέσα γίνεται χάρη. Αυτό που εγώ σπέρνω γυρίζει. Αν εγώ βάλω καταδικαστικό σπόρο για τους κυβερνώντες, καταδικαστικό σπόρο για τη χώρα μου, καταδικαστικό σπόρο για αυτός που δεν συμφωνώ, τότε μέσα αυτό που βάζω γίνεται κρίση. Γίνεται κρίση, κλείνει, ο Θεός κλείνει. Κλείνει ο Θεός γιατί εγώ κλείνω. Επομένως, για να ανοίξει ο Θεός, ανοίγω κι εγώ. Παίρνω το σχάρι. Δεν σημαίνει όταν εγώ εύχομαι ένα καλό λόγο, συμφωνώ με τον άλλον. Δεν παίζει ρόλο. Τον παραδίνω στο Θεό. Γι' αυτό είπαμε, παρόλο που ο Κάιν αμάρτησε, ο Θεός τον διαφύλαξε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, η τελική κρίση έχει να κάνει με τον Θεό και κανέναν άλλον.
Εμείς προστατεύουμε την πίστη μας, δεν σημαίνει επειδή σε εγώ εύχομαι, κάνω οτιδήποτε, προστατεύω την αποκάλυψή μου, προστατεύω την πνευματική μου ζωή, προστατεύω την υπόσχεση του Θεού από τη ζωή μου, γιατί ο Θεός η αποκάλυψη μου κάνει κάτι απλό. Στην ουσία στη Βεθήλ ο Θεός μίλησε την υπόσχεση που είχε δώσει τον Αβραάμ. Και αυτή η υπόσχεση μετά πήγε στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Ιωσήφ, στον Μωυσή, στον Ιησού τον Αβή. Τι ήταν αυτή η υπόσχεση? Μία υπόσχεση πάρει στη γραφή. Αυτή η υπόσχεση έπεσε την μέρα της Πεντηκοστής. Αυτή η υπόσχεση ήταν με τον Απόστολο Παύλο. Αυτή η υπόσχεση του τελευταίου. Μία υπόσχεση είναι. Η απλότητα του Θεού, η υπόσχεση είναι μία. Ελευθερία στο σπέρμα του Αβραάμ και αποκατάσταση. Ελευθερία στο πνευματικό σπέρμα και αποκατάσταση. Και κληρονομιά μέσα από τη γη του Θεού που είναι διαθήκη. Μία υπόσχεση υπάρχει. Δεν υπάρχει δεύτερη υπόσχεση. Αυτή η μία υπόσχεση τρέχει κατά χρόνους και εποχές. Και δια του αίματος του Ιησού έρχεται στη Νέα Διαθήκη και η επιθυμία του Θεού μία. Να φέρει ελευθερία στον κόσμο και αποκατάσταση. Δεν είναι το θέλημά του η σκλαβιά του ανθρώπου. Γιατί το θέλημά του είναι να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να επιστρέψουν. Γιατί υπάρχει πνευματικός πόλεμος. Και ο πνευματικός πόλεμος γίνεται δια του λόγου γίνεται. Όταν ξέρεις να περπατάς σοφά, μιλάς και σοφά και προστατεύεις το μέσα σου. Διαφορετικά οτιδήποτε εμείς θα βάλουμε μέσα μας, καθοδηγεί το πνεύμα μας, καθοδηγεί την πίστη μας. Και αν εγώ μιλάω αρνητικά, δεν μπορεί η πίστη να δημιουργήσει. Δεν μπορεί η πίστη να πιστέψει το θαύμα. Δεν μπορεί η πίστη να βρει το άνοιγμα του Θεού. Τα λόγια μας καθορίζουν την πίστη μας. Γι' αυτό η πίστη κάνει δύο πράγματα. Φροντίζει το σήμερα και προετοιμάζει το αύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το εχθές, το σήμερα και σε ευχαριστούμε για το αύριο. Γιατί πρέπει να πιστεύουμε ότι το αύριο είναι πολύ καλό του Θεού. Τι είναι το αύριο? Είναι καλό είναι. Μπορεί στον κόσμο να έρθει πολύ μεγάλο σκοτάδι, αλλά ο Θεός έχει πολύ φως. Και εμείς πρέπει να πιστεύουμε στο φως. Πρέπει να πιστεύουμε στην καλή αγγελία του Θεού. Και πρέπει να δουλέψουμε την πίστη μας. Έχοντας πάντα έναν καλό σπόρο. Και τον καλό σπόρο τον παίρνουμε καθώς ησυχάζουμε στο Θεό. Γι' αυτό σήμερα οι τελευταίοι χρόνοι θα είναι χρόνοι ταραχής θα είναι. Και ο κόσμος είναι ταραγμένος. Και πίσω από την ταραχή δεν είναι ο Θεός, είναι το πνεύμα της πλάνης. Τον Θεό που και να τον αγγίξεις θα σου δώσει ειρήνη. Όπου και να τον πιάσεις θα σου δώσει ανάπαυση. Γιατί ο θρόνος του Θεού δεν ταράζεται. Καθόλου. Οι άγγελοι του Θεού δεν ταράζονται. Είναι σταθεροί. Το πνεύμα του Θεού δεν ταράζεται. Είναι δυνατό πνεύμα. Οτιδήποτε κάνει τον κόσμο και ταράζεται είναι το τσίπημα της πλάνης που κλέβει τη χάρη. Και δημιουργείται κρίση. Όταν κλέβεται η χάρη μπορεί να περάσει το κακό. Όταν μεγαλώνει η χάρη κλείνει τους δρόμους για το κακό. Όσο μεγαλώνει η χάρη κλείνει τους δρόμους. Και όταν η χάρη πέφτει στον κόσμο, γίνεται κάτι υπερφυσικό στον κόσμο. Είπανε 3.000 άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Έπεσε η χάρη πάνω τους και τους εκμολώτησε. Κάτι υπερφυσικό. 40 χρόνια οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο δεν είχαν ούτε σούπερ μάρκετ και τίποτα. Και η χάρη έπεφτε πάνω και τα ρούχα τους δεν παλιώνανε. Τα δόντια τους δεν χαλάγανε. Τα παιδιά μεγαλώναν και τα παπούτσια μεγαλώναν μαζί τους. Και κάθε μέρα απ' έξω από το στρατόπεδο ερχόταν το μάνα. Λες και είχαν το σκλαβενίδι και τους τάιζε δίπλα. Αλλά είχαν τον Κύριο των δυνάμεων είχαν. Η χάρη του Θεού είναι μοναδική είναι. Τη χάρη την έχει μόνο ο Χριστός την έχει. Αντλούμε χάρη από τον Χριστό. Αντλούμε αποκάλυψη από τον Χριστό για να βάλουμε στην πίστη μας, για να πάμε από πίστη σε πίστη. Από αλήθεια σε αλήθεια, από άνοιγμα σε άνοιγμα και από χάρη σε χάρη. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε, σε κάθε επίπεδο αλλάζουμε. Και αυτό πρέπει να αλλάζει η προσευχή μας από την αποκάλυψη. Και αυτό και εγώ το προσεύχομαι τώρα τελευταία διαφορετικά. Λέω Κύριε, σε ευχαριστώ για όλη την Εκκλησία που συμμετέχει σε κάθε λειτουργία που έχεις. Γιατί προσεύχεται, γιατί νηστεύει, γιατί σε υπηρετεί. Άσχετα αυτό αν δεν γίνεται στην πράξη με όλους. Εγώ πρέπει να βλέπω τι γίνεται.
για να μπορεί η πίστη μου να το συλλάβει αύριο. Γιατί αν η πίστη δεν το συλλάβει, δεν μπορεί η πίστη του ποιμένα να βοηθήσει την Εκκλησία. Και εσύ θα πρέπει να κάνεις το ίδιο, να λες: Κύριε, σε ευχαριστώ για το σπίτι μου που θα περπατήσει από νίκη σε νίκη στο θέλημά σου. Θα έρθει αλλαγή επάνω, θα έρθει προστασία, γιατί προετοιμάζεις το άλλο, το αύριο. Επομένως, όλοι δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε το αύριο και να νικήσουμε τον εχθρό που είναι το πνεύμα της πλάνης και να μπορούμε με την πίστη μας, που είναι δημιουργική δύναμη, να πάρουμε χάρη από τον Θεό και να βάλουμε αυτή τη χάρη στα σπίτια μας, στη χώρα μας, στους κυβερνώντας, αυτούς που συμφωνούμε, διαφωνούμε, να τη βάλουμε. Και ας αφήσουμε τη χάρη του Θεού να εργαστεί. Τη χάρη του Θεού θα βοηθήσει τους ανθρώπους να συμφιλειωθούν με τον Θεό. Κάποιος κλέβει τη χάρη και κάποιοι πρέπει να δώσουν τη χάρη. Και για να δώσουμε τη χάρη πρέπει να την πάρουμε από τον Χριστό και να τη δώσουμε με την πίστη μας. Βάζοντας τη χάρη του Θεού να εργαστεί. Γιατί κάποια πράγματα είναι δύσκολα ανθρώπινα με το μυαλό να τα δούμε. Και δεν πρέπει να τα βλέπουμε με το μυαλό, πρέπει να τα βλέπουμε με την πίστη μας. Γι' αυτό είπε ο Θεός στον Αβραάμ, του λέει: Αβραάμ, επειδή δεν λυπήθηκες το γιο σου τον Ισαάκ, έκανες ένα μεγάλο άλμα πίστης. Εγώ, του λέει, θα ευλογήσω όλα τα έθνη, όλο το σπέρμα σου. Και το σπέρμα σου που είμαστε εμείς τα παιδιά του ο Χριστός, θα κατασυντρίψει τις πύλες του Άδη. Τι έχει ο Άδης μέσα? Έχει πονηρά πνεύματα. Και αυτά τα πονηρά πνεύματα έρχονται με εισβολή και αποστολή στον κόσμο και δημιουργούν ταραχή. Δουλεύουν δια του λόγου, δουλεύουν. Κάνουν τον άνθρωπο και μιλάει αρνητικά, παθητικά. Και τότε ο άνθρωπος προσκαλεί το κακό. Είναι σαν να είσαι στο σπίτι και να πεινάς και να παραγγείλεις μια πίτσα. Πίτσα έρχεται, δεν έρχεται σουβλάκι, πίτσα παραγγείλεις. Όταν προαναγγέλεις το κακό, το κακό θα έρθει. Μπορεί να έρθει το καλό. Έλατε που δεν είμαστε τέλειοι άνθρωποι και κάνουμε λάθη όλοι και έχουμε αδυναμία στο να μιλάμε όλα αυτά τα πράγματα, παίρνουμε χάρη, παίρνουμε. Όλοι είμαστε ατέλειοι άνθρωποι. Και παίρνουμε χάρη από τον Χριστό, από την Εκκλησία, από το αίμα του Κυρίου για να μπορούμε να δουλέψουμε τα πάντα πνευματικά και όχι φυσικά να τα δουλέψουμε. Βάζοντας την πίστη μας να εργαστεί και να ευχόμαστε ένα καλό αύριο για τη χώρα μας, για τα σπίτια μας, για τη συγγένειά μας, για τους ανθρώπους. Βάζοντας πίστη. Δεν έχει σημασία αν τα πράγματα ανθρώπινα είναι διαφορετικά. Βάζουμε πίστη, βάζουμε. Η πίστη βλέπει πέρα από τις καταστάσεις. Ανθρώπινα είναι διαφορετικά. Πίστη βάζεις. Αυτή είναι η διαφορά του χριστιανού με έναν μη αναγεννημένο. Να βάζει πίστη. Να βλέπει με πίστη. Να έχει όραμα πίστης. Γιατί αν δεν βάλουμε πίστη για το αύριο, δεν μπορεί να δημιουργηθεί το αύριο. Και την πίστη τη βάζουμε πάνω στα λόγια του Θεού, πιστεύοντας στο καλό και αγαθό σχέδιο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Για να μπορέσει η χάρη του Θεού να δημιουργήσει περάσματα καλά και περάσματα ευλογίας. Γι' αυτό όταν βάζουμε χάρη, ας πούμε, παράδειγμα στο κοροπή, λέμε: Κύριε, βάζουμε χάρη στο κοροπή, το αίμα σου, την παρουσία σου, καταδικάσουμε την αμαρτία, βάζουμε το αίμα, ζητάμε χάρη. Ευχόμαστε μετάνοια, σωτήρια, τότε η χάρη δουλεύει σε αυτόν τον τόπο. Και ο λόγος του Θεού φεύγει από την Εκκλησία και εργάζεται σε όλο τον κόσμο. Και αύριο το πρωί ένας άνθρωπος θέλει έναν γιατρό και θα βρει έναν καλό γιατρό από τον Θεό και θα κάνει τη δουλειά του. Θέλει να πάει σε μια τράπεζα να ρυθμίσει κάτι και θα βρει έναν καλό υπάλληλο για να συνεργαστεί καλά. Γιατί μπορεί να βρει ένα δίστροπο υπάλληλο και να μην υπάρχει καλή επαφή. Να βρει ένα δίστροπο γιατρό. Και να μην υπάρχει καλή αρμονία. Η χάρη δημιουργεί κανάλια να υπηρετήσουν τον άνθρωπο και τη Βασιλεία του Θεού. Αν χαθεί η χάρη, χάνονται και τα κανάλια. Και τότε μεγαλώνουν τα κανάλια που χρησιμοποιεί ο διάβολος. Γιατί έναν δύστροπο άνθρωπο θα το χρησιμοποιήσει το πνεύμα της πλάνης. Έναν αγαθό άνθρωπο, ειρηνικό, θα το χρησιμοποιήσει το πνεύμα του Θεού. Που σημαίνει και το πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί κανάλια. Και το πνεύμα της πλάνης χρησιμοποιεί κανάλια. Γίνεται μάχη, γίνεται. Πόλεμος γίνεται. Ποιο στρατόπεδο νικάει? Πόλεμος γίνεται. Όσο η χάρη μεγαλώνει, νικάμε τον εχθρό.
Και αυτό λέει, μην εμπιστός μέχρι θανάτου, αλλά η πίστη έχει σοφία μέσα. Και τη σοφία θα την πάρουμε μόνο από την Εκκλησία, γιατί πολλές φορές ο εχθρός μας παγίδευσε. Αμέσως σηκωνόμαστε, κάνουμε αποκατάσταση και πάμε μπροστά. Και βάζουμε κάτι που λέγεται χάρη. Είναι ισχυρό πράγμα η χάρη. Βάζεις τη χάρη κάπου και κυριαρχείται η παρουσία του Θεού με πίστη. Και όσο πιο πολύ ο Θεός το αποκαλύπτει αυτό, τότε κάνεις το Θεό να φανερώνεται εκεί που δεν υπάρχει φανέρωση Θεού. Γίνεται η έρημος παιδιάδα. Γι' αυτό είμαστε καλεσμένοι να μεταφέρουμε τον Κύριο των δυνάμεων με την πίστη μας, με τα λόγια μας, καθώς η προσευχή μας θα καρποφορεί. Όπως η προσευχή του Ηλία. Και τη μια εβδομάδα θα έχουμε δύο απαντήσεις, την άλλη τέσσερις, την άλλη έξι. Και όταν λες, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με κάλεσες για να απαντάς τις προσευχές μου, τότε φυτεύεις την απάντηση μας. Όταν πολλές φορές καμιά σου λέει, έλα αδερφέ, προσευχή σου για μένα, γιατί δεν με ακούει ο Θεός. Άμα λες ότι δεν σε ακούει, δεν σε ακούσει ποτέ ο Θεός. Πρέπει να το βάζεις μέσα, σε ακούει ο Θεός. Για δεν το μας ακούει, όλος μας ακούει ο Θεός. Το να ζητάμε προσευχή είναι καλό, αλλά όλος μας ακούει ο Θεός. Βάζεις το αντίθετο. Και όταν λες ότι εμένα δεν με ακούει ο Θεός, δεν σε ακούει μετά. Θα πρέπει να προσευχθεί ο αδερφός για να σε ακούσει. Ενώ ο Θεός θέλει και από τους αδερφούς να μας απαντάει, αλλά και προσωπικά να απαντάει. Βεβαίως μας ακούει ο Θεός. Γιατί μας κάλεσε να μας ακούει. Και λέει ότι ζητάτε στο όνομά μου από τον Πατέρα, λέει ο Χριστός, εγώ θα το δίνω για να έχετε καρπό. Και αυτό το μεγαλύτερο όπλο είναι η προσευχή μας να απαντήσει ο Θεός. Και να απαντάει συνέχεια ώστε να σπάσει η πλάνη του Σατανά, να σπάσει η πλάνη της αιχμαλωσίας και να ανοίξουν περάσματα χάρης. Περάσματα σε δουλειές, περάσματα σε οικογένειες, περάσματα στη χώρα μας, περάσματα στα πολιτικά κόμματα, περάσματα σε ανθρώπους που έχουν να ανοίξουν περάσματα χάρης. Και να δοξαστεί ο Κύριος κατά πάντα στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Γιατί η επιθυμία του Θεού είναι άπαντες να τον γνωρίσουν. Κλέβει τη χάρη. Αν εμείς έχουμε καταδικαστικό λόγο, θα δέσουμε την πίστη μας. Γι' αυτό ο Θεός μια εποχή προετοιμάζει τον άνθρωπο και υπάρχει εποχή που του δίνει καρπό. Και επειδή τώρα το Άγιο Πνεύμα μας πηγαίνει στην εποχή της δημιουργικής πίστης, πρέπει να βάλουμε την πίστη μας σε εφαρμογή δημιουργίας, δίνοντας αξία στα λόγια του Θεού και τα φυτεύουμε μέσα. Γιατί αυτό που φυτεύω μέσα συμφωνεί με τον Θεό. Τη χάρη θα καθοδηγήσει κάθε μέρα την πίστη μας από κομμάτι-κομμάτι, ημέρα με την ημέρα και θα αλλάξει η αντίληψή μας. Θα αλλάξουν τα όρια μας. Αν δεν ανοίξει το πνεύμα μας, δεν μπορεί να ανοίξει και η χάρη του Θεού. Έχουμε ανοιχτό πνεύμα. Όταν το πνεύμα μας είναι κλειστό, είναι κλειστή και η χάρη του Θεού. Ο Θεός σου λέει, πάρε το σπόρο μου και άνοιξε την καρδιά σου, άνοιξε την πίστη σου. Και τότε εγώ θα ανοίξω τη δικιά μου χάρη για να μπορεί να εργαστεί μέσα από τη ζωή σας και να πάρουμε τον καρπό, γιατί ο Θεός υπόσχεται ένα καρπό για τις τελευταίες χρόνες. Και όπως οι Ισραηλίτες μπήκαν στη γη Χανάν, έτσι υπάρχει και η μερίδα του Θεού για τις τελευταίες χρόνες. Υπάρχει. Και αυτή η μερίδα είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό, το αίμα, τη θυσία και να πάρουμε χάρη. Όσο υψώνεται η θυσία και το αίμα του Ιησού, παίρνουμε χάρη. Όσο ο Χριστός μικραίνει, χάνεται η χάρη, κλείνει ο Θεός. Κλείνει, δημιουργείται κρίση, κλείσιμο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα να πούμε για τους καρπούς της κρίσης. Κλείνει. Όσο μεγαλώνει ο Χριστός, δημιουργείται άνοιγμα χάρης. Και αυτό λέει στην Αποκάλυψη, εγώ ανοίγω, για να ανοίξει ο Θεός πρέπει να μείνουμε στον Χριστό, να πάρουμε χάρη και να του επιτρέψουμε να ανοίξει. Και εγώ κλείνω. Όταν εμείς κλείνουμε, θα κλείσει ο Θεός. Τελείωσε. Για να μπορούμε να εξηγήσουμε τα πράγματα πιο βαθιά και πιο πνευματικά, γιατί υπάρχουν πολλά βαθιά μηνύματα. Να καταλάβουμε τι είναι καρπός κρίσης και τι είναι καρπός χάρης. Γιατί οτιδήποτε έχει καρπό χάρης έχει Χριστό μέσα, απεριόριστες ευκαιρίες για τον άνθρωπο. Τι έχει ο Χριστός, απεριόριστες ευκαιρίες. Μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο έχει απεριόριστη ευκαιρία. Ενώ όπου μικραίνει ο Χριστός, κλείνουν οι ευκαιρίες του Θεού, κλείνουν. Δημιουργείται κάτι άλλο.
Όσο μεγαλώνει ο Χριστός, υπάρχουν πολλαπλές και απεριόριστες ευκαιρίες. Έπεσε ο άνθρωπος να ξανασηκωθεί. Έκανε λάθος αποφάσεις να ξαναβρει την άλλη το δρόμο του. Έκανε λάθος επιλογές να ξαναβρει. Απεριόριστες ευκαιρίες υπάρχουν. Όσο κλείνει ο Χριστός, μικραίνει ο Χριστός, κλείνουν και ευκαιρίες του Θεού. Και δημιουργείται ένας καρπός που δεν έχει μέσα τις καθαρές ευκαιρίες του Θεού, που έχουν πάντα βάση βιβλική έχουν και έχουν πάντα βάση πνευματική και να μπορεί εκείνος να αλλάξει το όραμά μας και να μπορούμε να έχουμε τη σοφία και τη δικιά του πληροφορία κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Χαλλελούια. Χαλλελούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για την Άγια Σοφία του που έχει, για να μπορούμε να πάρουμε τη σοφία του Θεού και να μπορούμε να εξηγούμε τα φαινόμενα. Να μπορούμε να εξηγούμε γιατί είναι σκαλοπάτια είναι. Άλλα καταλαβαίνεις το ένα σκαλοπάτι, αλλά καταλαβαίνεις το άλλο σκαλοπάτι. Αν κάποιος δεν ανοίξει το πνεύμα του, δεν μπορεί να ανέβει, θα μείνει πάντα στο ένα σκαλοπάτι. Γι' αυτό ο Θεός επιθυμεί όλοι να ανέβουμε και το ένα βοηθάει τον άλλο. Το ένα κομμάτι βοηθάει το άλλο. Η μια διακονία βοηθάει την άλλη. Το ένα σπέρμα βοηθάει το άλλο για να ανοίξουν οι ευκαιρίες του. Διαφορετικά κάποιος κλείνει. Πίσω από το κλειστό πνεύμα, από την κλειστή πίστη είναι όχι ο Θεός, είναι κάτι άλλο. Και αυτό κατά βάση δημιουργείται δια του λόγου δημιουργείται. Ίσως πρέπει να καταλάβουμε όλοι πιο πολύ την αξία που έχει ο λόγος, που έχει. Γιατί είμαστε ατελείς και μιλάμε κάθε μέρα που να μιλήσουμε αρνητικά. Αμέσως παίρνουμε το θετικό και το βάζουμε. Και τότε το θετικό έχει χάρη και κυρώνει το αρνητικό. Το ένα συμπληρώνει το άλλο, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και τότε το ένα κυρώνει το άλλο. Γιατί ό,τι πιο σημαντικό έχει ο άνθρωπος είναι το εσωτερικό του πνεύμα, η εσωτερική του πίστη, ή από εκεί βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής βγαίνουν. Και η χάρη αυτό το σκοπό έχει, να δώσει τον άνθρωπο να καταλάβει ποια είναι η αξία στη ζωή, είναι το μέσα του. Δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα, το μέσα του είναι. Όταν ο Θεός έχει ολοκληρωτικά το μέσα μας 100% στα χέρια του, θα αλλάξει τα έξω μας. Αν το μέσα μας δεν το έχει κυριαρχήσει ο Θεός, δεν μπορεί να αλλάξει τα έξω μας. Γιατί ο χριστιανισμός ξεκινάει από μέσα και πάει προς τα έξω. Δεν ξεκινάει απ' έξω προς τα μέσα, ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Γι' αυτό το μέσα είναι αυτό που κατοικεί ο Θεός, επιθυμεί να κατοικήσει. Εκεί βρίσκεται η πίστη και εκεί φυτεύονται τα λόγια μας. Φυτεύονται τα λόγια μας. Για να μπορεί να υπάρξει μια αρμονία στο πνεύμα, στο σώμα, στην ψυχή. Στην ουσία ο Χριστός ήρθε να βαθμίσει τη ζωή. Και όταν η ζωή αναβαθμίζεται, αναβαθμίζεται και ο λόγος. Δεν μπορεί να έχω αναβάθμιση στη ζωή και να έχω σαπρό λόγο. Δεν γίνεται. Όσο αναβαθμίζεται η ζωή, αναβαθμίζεται και ο λόγος. Παίρνω χάρη. Και όσο παίρνω χάρη και πιο πολύ αναπαύομαι και μπορώ και λαμβάνω από τον Θεό, γιατί όλα είναι στα χέρια του Θεού για να βρίσκουν χάρη. Ο Θεός αγαπάει τη χώρα μας, αγαπάει το έθνος μας και κάτι πολύ καλό υπάρχει από τον Θεό μπροστά για τη χώρα μας. Ας συνεργαστούμε με τον Θεό για τη χώρα μας και ο Θεός έχει να κάνει με την Εκκλησία του έχει να κάνει. Γι' αυτό και στην Αίγυπτο ο Θεός είχε να κάνει με τον Ιωσήφ είχε να κάνει. Είχε το δαχτυλίδι του Φαράου, είχε το χρήσμα του Θεού επάνω του. Που σημαίνει ο Θεός σε ένα έθνος με την Εκκλησία έχει να κάνει. Το σημείο που εργάζεται ο Θεός είναι η Εκκλησία του είναι. Γιατί η Εκκλησία έχει την πίστη του Θεού, τη σοφία του Θεού για να μπορεί να έχει μια επαφή με τον Θεό και να εργαστεί όμορφα, καλά και ευλογημένα και να μπορεί να εκπληρώσει το θαυμάσιο σχέδιο του Θεού. Έλα τέο μας αν έχουμε σπείρει χρόνια μέσα μας τέτοια πράγματα. Θέλει συνέχεια να κάνουμε άλλη σπορά, συνέχεια. Συνέχεια, απλό είναι. Κύριε, ευλογούμε τα αιτήματα της Εκκλησίας, ευλογούμε το σπόρο της Εκκλησίας, ευλογούμε τις οικογένειες της Εκκλησίας, ευλογούμε τις δουλειές των αδερφών, ευλογούμε τα πολιτικά κόμματα, ευλογούμε κάθε σπέρμα που ευχόμαστε. Και αυτό μιλάει. Και μετά εγώ λύνω και λύνω ο Θεός.
Εγώ πιστεύω και πιστεύει ο Θεός. Εγώ πατάω και πατάει ο Θεός. Ελευθερώνεται το Άγιο Πνεύμα από μέσα σας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ελευθερώνεται όσο ελευθερώνεται η χάρη μέσα σας. Και όσο η χάρη μεγαλώνει 10, 20, 30, 40, ελευθερώνεται η χάρη του Θεού το Άγιο Πνεύμα. Η σχέση με το Άγιο Πνεύμα κτίζεται στη χάρη. Όσο η χάρη μικραίνει, το Άγιο Πνεύμα αποτραβιέται και γίνεται πνεύμα κρίσης μέσα. Θα κρίνει την παράβαση. Γιατί ποτέ ο Θεός σε καμία εποχή δεν δικαίωσε την παράβαση. Πρέπει να την κρίνει, κλείνει. Γιατί ο Θεός δουλεύει με δύο τρόπους. Είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Αγάπη συγχωρεί, δικαιοσύνη θα κρίνει την παράβαση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα την κρίνει. Αυτό που μας βγάζει από την κρίση της παράβασης είναι η χάρη του Χριστού, το αίμα του Ιησού, η θυσία του Ιησού, ώστε ακυρώνεται αυτό και η χάρη μας βοηθάει να μπορούμε να μεγαλώσουμε πνευματικά στη σοφία του Θεού και στο σχέδιο του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας γονατίσουμε στα σπίτια μας την Εκκλησία και να ευχόμαστε. Το θέλημα του Κυρίου να σπάσει την πλάνη, να σπάσει το σκοτάδι, να σπάσει τα προβλήματα και οι άνθρωποι να τρέξουν και να εξετήσουν το Ευαγγέλιο, την αγάπη του Θεού και τη σοφία του Θεού κατά πάντα στη ζωή της. Ευχαριστώ τον Κύριο. Όλα θα αλλάξουν. Τα λόγια του Θεού δεν αλλάζουν. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και χθες είχα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι και ήταν μια γυναίκα εκεί στο ταμείο. Το λόγο που έβγαζε στο ταμείο, εγώ λέω, αμάθαι μου, τι είναι αυτό. Λες και ήτανε, τι να πεις, δεν αρμόζει να το πεις, το τι έβγαζε. Και αυτό το έβγαζε για το καλό. Το έβγαζε για το κακό. Πώς την είχε δέσει το κακό πνεύμα, την έδεσε. Την εχμαλώτησε. Τους έπιανε τους πολιτικούς και τους έρχανε. Στα τάρταρα της κόλασε. Αυτό το πράγμα μπαίνει μέσα, δεν είναι τα αυτό. Δεν γλιτώνεις εύκολα αυτό. Δεν γλιτώνεις εύκολα αυτό. Άμα αυτό αχμαλωτήσει τον άνθρωπο, τον αχμαλωτίζει. Θέλει δουλειά να αλλάξει αυτό. Θέλει αλλαγή σπόρου να αλλάξει. Θέλει αλλαγή σπόρου, θέλει αλλαγή σπόρου, θέλει αλλαγή σπόρου. Θέλει αλλαγή σπόρου για να λυθεί αυτό. Να σπάσει η κρίση και να βγει η χάρη. Να σπάσει η κρίση και να βγει η χάρη. Και όσο βγαίνει η χάρη, αυτό θα αλλάξει. Γιατί ο Θεός επιθυμεί με την χάρη του να δίνει ευκαιρίες στον άνθρωπο και να δίνει αποκατάσταση στο πανίσχυρο όνομα του Ιησού. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και τότε όσο μεγαλώνει η χάρη, σας λέω ειλικρινά, αλλάζει η εικόνα μας για τον κάθε άνθρωπο. Αλλάζει η εικόνα για τις καταστάσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλάζει η εικόνα για όλα, γιατί τα βλέπεις με χάρη. Αλλιώς τα βλέπεις με κρίση. Άλλο να τα βλέπεις με κρίση και άλλο να τα βλέπεις με χάρη. Όσο μεγαλώνει η χάρη, τα βλέπεις όπως ο Θεός τα βλέπει, δίνοντας ευκαιρίες. Και επειδή ακόμα η θύρα του Θεού είναι ανοιχτή, δίνει ευκαιρίες ο Θεός. Μακροθυμεί ο Θεός. Γι' αυτό λέει μία μέρα για το Θεό είναι χίλια χρόνια για τον άνθρωπο. Μακροθυμεί ο Θεός. Για να μπορέσει όσο και πιο πολλοί άνθρωποι να βρουν την χάρη του Θεού, γιατί ο Θεός έχει πολλαπλούς τρόπους που εργάζεται, πολλαπλά κανάλια και πολλαπλή σοφία για να μπορεί να εργαστεί όμορφα, καλά και ευλογημένα. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό το δώρο της προσευχής αυτή την έννοια έχει. Να προσευχηθώ 5 λεπτά, 10, μισή ώρα, αλλά να ξέρω τι κάνω. Ότι προετοιμάζω την πίστη μου και μιλάω στον Θεό. Με το σωστό τρόπο φεύγοντας από το λάθος. Γιατί πάντα μας ακολουθεί ο λάθος τρόπος. Και αυτό έβαλε σκαλοπάτια, σκαλοπάτια. Αλλιώς δεν θα είχε βάλει τη σκάλα στον εαυτό του, θα βάλει ένα σκαλοπάτι. Ανεβαίνει σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Διορθώνεσαι και μπαίνει. Διορθώνεσαι και μπαίνει. Φεύγει από τη δικιά σου εικόνα και μπαίνει στην εικόνα του Θεού. Γιατί ο Θεός μας στον Χριστό έχει μια εικόνα που είναι εν Χριστώ. Φεύγω από την εικόνα που έχω εγώ και μπαίνω στην εικόνα του Θεού. Φεύγω από την εικόνα του Δήμου, μπαίνω στην εικόνα του Θεού. Γιατί ο Δήμος έχει μια εικόνα για τον άνθρωπο, για τις καταστάσεις, δικιά του εικόνα. Φεύγω από τη δικιά μου εικόνα και μπαίνω στην εικόνα του Θεού. Παίρνω τη χάρη, την αποκάλυψη του Θεού και μεταμορφώνομαι από πίστη σε πίστη. Μεταμορφώνομαι από αλήθεια σε αλήθεια. Για να μπορέσουμε να εγκλωβίσουμε τον εχθρό μακριά. Όσο πιο πολύ περπατάμε στη χάρη, πιο μακριά είναι ο εχθρός. Όσο πιο λίγη χάρη έχουμε, πιο πολύ μας τριμώχνει ο εχθρός. Υπάρχει περίπτωση.
σε στριμώχνει και σε κυνηγάει, γίνεσαι φυγάς. Ενώ σου πιο πολύ χάρη παίρνεις, γίνεσαι τον άβελ, να πάβεσαι. Δεν γίνεσαι σαν τον Γκάι να είσαι φυγάς. Διαφορετικά γίνεσαι φυγάς, τρέχεις, σε κυνηγάει. Ενώ η χάρη σε κάνει και αναπάβεσαι, σε κάνει και ησυχάζεις. Σε κάνει και ηρεμείς κοντά στον Θεό, γιατί ο Θεός προετοίμασε τράπεζα ευλογιών απέναντι από τους εχθρούς. Και αυτά τα λύνουμε με την πίστη μας. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον να βάλουμε σε πράξη την πίστη μας. Για να μπορέσει η πίστη να γίνει πιο δημιουργική, πιο δημιουργική, πιο δημιουργική, πιο δημιουργική και να φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να δημιουργεί. Όπως δημιουργούσε η πίστη του Ιησού. Γι' αυτό και ο Χριστός μίλαγε στη Σικιά και ξεγανιόταν στη Σικιά. Αλλά για να φτάσει εκεί, τον πέρασε ο Θεός παιδεία, εργασία, τον εργάζεται και μετά έφερε την πίστη του στο σημείο που δημιουργούσε την πίστη του. Και τότε ήξερε πόσο αξία έχουν τα λόγια να μπορούν να δημιουργούν κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας κρατήσουμε το λόγο του Θεού και ας αφήσουμε την πίστη μας να την εργαστεί ο Κύριος. Και ας τον ευχαριστήσουμε για τον Χριστό που μας χάρισε, όχι μόνο σε εμάς, αλλά τον κόσμο. Και υπάρχει Χριστός για κάθε άνθρωπο, για κάθε χώρα, για κάθε σπίτι, σημαίνει Χριστός απεριόριστες ευκαιρίες. Απεριόριστες ευκαιρίες διεξόδου. Απεριόριστη χάρη συγχώρεσης. Απεριόριστη χάρη αποκατάστασης. Αυτό σημαίνει Χριστός. Γιατί σίγουρα οι άνθρωποι όλοι κινούμαστε από ένα πνεύμα ατέλειας. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Ατελείς είμαστε. Και έρχεται η χάρη του Θεού να καλύψει την ατέλεια που έχουμε. Και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνει είμαι παιδί του Θεού, χριστιανός είμαι και να μπορώ να εξαρτιέμαι αποκλειστικά από τον Θεό για να το πράγματι. Και όσο μεγαλώνει η χάρη και ενεργοποιείται η πίστη, εξαρτιέμαι από τον Κύριο κατά πάντα σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Δεν ανησυχώ, δεν φοβάμαι, δεν αγωνιώ, εμπιστεύομαι το αύριο, πιστεύω στο καλύτερο του Θεού που είναι για αύριο, έχω κοντρόλ στο σώμα, είμαι πάντα ευχαριστημένος με τον Θεό και τον δοξολογώ ημέρα και νύχτα για αυτό που είναι μπροστά και έρχεται κατά τον Λόγο Του, κατά πάντα στη ζωή μας. Να πάρουμε το πνεύμα του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιακώβ πήρε την Αποκάλυψη με κοιμόταν. Ησυχία. Στην ανάπαυση έρχεται η θεϊκή κατανόηση του Θεού, στην ανάπαυση. Γιατί καμιά φορά μας κυνηγάει ο διάβολος. Δεν πρέπει να μας κυνηγάει, πρέπει εμείς να την κυνηγάμε, καθώς κρατάμε την ανάπαυση του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι. Χαλελούια. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα να σπείρει ο Θεός μας. Είναι καλός διόγος. Σπέρνει. Σπέρνει. Και καθώς σπέρνει, ο σπόρος θα φέρνει καρπό. Σπέρνει ο Θεός. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος σοφίας που μας βοηθάει να μπορέσουμε να κτίσουμε και να αλλάξουμε τρόπο αντίληψης και τρόπο επαφής και δημιουργίας με τον Θεό. Έτσι, άλλο λόγο. Γιατί θα ήθελα να πω και κάποια άλλα πράγματα που είναι πάρα πολύ οι καρποί που φέρνει το ένα πνεύμα και το άλλο, αλλά κάποια άλλη μέρα να το πούμε. Ποιοι είναι οι καρποί της χάρης και ποιοι είναι οι καρποί όταν κλείνει ο Θεός. Υπάρχουν καρποί και από το ένα πνεύμα και από το άλλο. Το ένα δέντρο φέρνει αυτούς τους καρπούς, το άλλο δέντρο φέρνει αυτούς τους καρπούς. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα στη Βίβλο σήμερα στον πλανήτη, στον κόσμο, που αν δεν μας φωτίσει ο Θεός δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, αλλά έχουμε ανάγκη να μεγαλώνει η χάρη του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, έτσι. Ας κρατήσουμε τον λόγο του. Και είμαστε έτοιμοι να ψάλουμε λίγο στον Κύριο. Η καρδιά μας νομίζω ότι είναι γεμάτη, να την ευχαριστήσουμε κατά πάντα, έτσι. Να πούμε αυτό το καινούργιο.